Johnny the Fox. He said, don't believe in Jesus, don't believe in God. Got a brother in New York, he knows how to fight it. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Johnny, Johnny the Fox. Johnny the Fox. Jimmy the Weed from Green. Ja, γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Έκανα το καφεδάκι μου και έκατσα έτσι να χαλαρώσω και να συνεχίσω το δεύτερο κλουβί. Το πρώτο το έχω τελειώσει όπως σας έχω πει. Είμαι τώρα στη διαδικασία, στη φάση που θα ανοίξω τις τρύπες της βάσης εδώ κάτω. Ανά 1,5 πόντο θα γίνουν τρύπες. Θα τραβήξω πρώτα μια γραμμή στη μέση. Για να βγει στην ευθεία δηλαδή και ανά 1,5 πόντο θα μαρκάρω γύρω γύρω όλη τη βάση περιμετρικά και με μια μικρή αρίδα στην αρχή με μια μικρή ένα πόντο βάθος τρύπημα, όχι παραπάνω. Η επόμενη αρίδα που θα μπει θα είναι στο ίδιο πάγος με το ξυλόσουδο, έτσι. Αυτό για αρχή, για ευκολία, βάζω μια μικρή ψηλή αρίδα και μετά βάζω την κανονική. Πρέπει να είναι 4 ή 4 ή 5 εκεί γύρω για να μπει να φουλιάσει μέσα το τέτοιο. Σήμερα πήγα, έκανα και το rapid test. Πρώτη φορά δεν έχω ξανακάνει, εκτός από self-test που έκανα. Πήρα, έκλεισα ραντεβού σε ένα φαρμακείο γιατί σε μικροβιολογικά δεν απαντούσαν, μιλούσε συνέχεια. Σε ένα φαρμακείο ούτε κάνα ραντεβού, με λέει έλα. Το απόγευμα πήγα, το έκανα τα κατάκα. Με έκανε με τη μέθοδο του Σάλιο. Ευτυχώς δεν με έκανε με τη μύτη γιατί θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη πατονέτα. Και με έκανε μόνο με το Σάλιο. Και έμαθα και ένα δυσάρεστο σήμερα. Πιστεύω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Από έναν πηγή αρχίσαν τα πράγματα και δεν πηγαίνουν καλά. Σε ένα πάρα πολύ γνωστό σταθμό, δεν θα πω ποιας πόλης, σήμερα το πρωί έγινε απόλυση 4 ατόμων επειδή δεν κάνανε το όχι το τεστ για να παρουσιαστούν στη δουλειά τους, δεν κάνανε το από πάρα πολύ πηγή, ξέρω και ο βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Απλά θέλω να πω, το λέω γιατί έχουμε φτάσει σε άσχημα στάδια, σε άσχημα επίπεδα, παιδιά. Και δεν ξέρω, πάνε να εφαρμόσουν ότι θα είναι και μπορεί ο καθένας να κάνει την απόλυσή του, κάθε εργοδότης, άνετα, χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Για εκεί το πάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σκέφτομαι, τώρα που έκανα το rapid με έφαγε ένα δεκάλεπτο. Έτσι, αν σε περίπτωση όμως υποθέσουμε ότι είχε ουρά, μπορεί να έκανε και μισή ώρα και μία ώρα. Και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα. Δεν πιστεύω να αντέξω, παιδιά, και εκεί είναι το κόλπο τους. Δεν πιστεύω να αντέξω μέχρι την άνοιξη που θα ισχύει αυτό το μέτρο με τα rapid test. Και θα αναγκαστώ να κάνω το παιδιά. Όχι μόνο εγώ, πιστεύω όλοι μας. Θα μπούμε στο τρυπάκι. Το έχουν σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνουμε όλοι το. Και προτιμώ να κάνω το παιδιά. Με τις όσες παρέμβασης θα έχει αργότερα. Να σας πω παρά να περιμένω στην ουρά κάθε εβδομάδα. Εντάξει τώρα, ο καιρός είναι καλός, φανταστείτε, γιατί γίνονται έξω τα rapid και δεν γίνονται μέσα στο φαρμακείο. Φανταστείτε να έχει παγωνιά, να φρέχει, να φυσάει και να περιμένεις έξω πάνω από μισή, από μία ώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, έπιασα λίγο στενάχωρα πράγματα. Πάω να συνεχίσω το κλουβί μου. Λοιπόν, άσε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, πεθάνουμε. Να τελειώσω τα κλουβάκια
να κάνω την κλήρωση, να γουστάρουν αυτοί που θα τα κερδίσουν. Δεν πήρα και τα γυαλιά μου, ό,τι να είναι, ούτε βλέπω τώρα, θα πάντα βλέπω, δεν πειράζει. Λοιπόν, κλείνω, μη σας ζαλίζω, θα το κάνω, πιστεύω ότι σήμερα θα τελειώσω το μισό. Και συνεχίζουμε. Johnny the Fox!